κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή σήμερα, 21 Ιανουαρίου, και αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα από τους χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Γραπτή ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο Αναστάσιος Δημοσχάκης για την διακοπή των δρομολογίων της Τρένοσε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκαν ο Μητροπολίτης Αρμενίων Ελλάδας και ο Αρμένος Πρέσβης. Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το παρόν στη μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας στη χρήση του όρου Μακεδονία. Οι πρώτοι διαδηλωτές έφτασαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης γύρω στις 2 το μεσημέρι, ενώ οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο να τελεί αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία. Μαζικό αποδείχτηκε το Συλλαλητήριο για το Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες κόσμου να δίνουν ραντεβού μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ώρα έναρξης του Συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη, από τα διόδια είχαν περάσει συνολικά 250 λεωφορεία από διάφορα μέρη της Ελλάδας για το Συλλαλητήριο στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συγκεντρωμένο πλήθος κατέβηκε στη συγκέντρωση με διαφορετικό τρόπο, άλλοι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές και άλλοι με στρατιωτικές στολές βαμμένοι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Στις τοποθετήσεις τους υπογράμμιζαν ότι το Συλλαλητήριο είναι ακομάτιστο και στόχο έχει να καταδείξει την άρνηση των πολιτών να χρησιμοποιηθεί ο όρος Μακεδονία στην ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πιστεύουμε ότι η φωνή μας έχει δύναμη, υπογράμμιζαν χαρακτηριστικά. Έφτιαξαν ένα κράτος με το όνομα Μακεδονία. Αυτό ήταν γιατί ήθελαν οι Σλάβοι να πάρουν τη δική μας Μακεδονία, που τη βαπτίσανε η Μακεδονία του Αιγαίου. Και δυστυχώς και κάποιοι συνεγόρησαν, αλλά είπαμε εδώ ενότητα. Και ενότητα σημαίνει ότι πρέπει να δούμε μπροστά μας. Μας υποχρεώσανε για να τα έχουμε καλά με τον Τίτο που τα χάλασε με τον Δημητρόφ της Βουλγαρίας τότε, τον ηγέτη, οι οποίοι ήταν πάντα υπό τη Σοβιετία, και με τον Στάλιν, και μας είπανε οι νατοικοί τότε, ξέρετε, μην μιλάτε, γιατί θα τους στεναχωρήσουμε τον κύριο Τίτο και δεν θα είναι ο ηγέτης των εναξαρτήτων κρατών. Και βλακωδώς ακούσαμε. Διότι ο Στετίνιους, αφήστε με να τα πω, ο Στετίνιους, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ,
Το 1944, στις 26 Δεκεμβρίου, έβγαλε ένα απόρριτο έγγραφο. Το έστειλε σε όλους τους πρεσβευτάς τότε των Ηνωμένων Πολιτειών και είπε ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική ταυτότητα είναι ανύπαρκτη. Και όλα αυτά γίνονται διότι από πίσω κρύβονται επιθετικές ορέξεις των Σλάβων. Η Μακεδονία λοιπόν είναι μία και είναι ελληνική. Και όπως είπε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου, ψηλά το κεφάλι, ωραία Έλληνες! Έχουν υποχωρήσει ήδη αυτοί. Ελάκησαν, τρομοκρατήθηκαν, στείλανε μέχρι και ορισμένα άλλα παιδιά δικά μας, γιατί δεν τα κόβουμε αυτά, άσχετα αν δεν είναι σωστά ως προς τη συμπεριφορά τους, για να μην σας αφήσουν να έρθετε εδώ. Λοιπόν, και αυτά από τα παιδιά οφείλουμε να τα αγκαλιάσουμε. Δεν ξέρω πώς τα λένε, αλλά ο μακαριστός Χριστόδουλος είπε «Σας πάω». Παρακαλούμε τον Άγιον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές των χιλιάδων Ελλήνων που έχουν θυσιαστεί υπερασπιζόμενοι την Μακεδονία μας. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα, η Ελλάδα είναι Μακεδονία. Μέσα στη δική μας, μέσα στις συνειδήσεις μας, μέσα στις επιθυμίες μας για το μέλλον της πατρίδας μας. Για μια ακόμη φορά, εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων, που μπορούσαν, είναι και άλλοι εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά. Γραπτή ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, Αναστάσιος Δημοσχάκης, για την διακοπή των δρομολογίων της Τρένοσε από τα Δίκαια μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Στρόφος. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη, η οποία έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά ενεργειών που ενισχύουν την αποψήλωση του κεντρικού και βορείου Εύρου από υπηρεσίες και μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και αποδυνάμωση των νοσοκομείων και των δομών εκπαίδευσης. Για μια αρνητική εξέλιξη, η οποία έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά ενεργειών που ενισχύουν την αποψήλωση του κεντρικού και βορείου Εύρου από υπηρεσίες και μέσα μαζικής μεταφοράς, από δυνάμωση των νοσοκομείων και των δομών εκπαίδευσης, κάνει λόγο ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορώ την παρούσα κυβέρνηση, διότι αναβαθμίζει την περιοχή μας, σε εισαγωγικά την αναβαθμίζει, με κατάργηση δρομολογίων στα πλαίσια του ΟΣΕ. Γνωστοποιήθηκε ότι προβαίνει σε αυτή την κατάργηση των δρομολογίων από Αλεξανδρούπολη προς Δίκαια και αντιστρόφως, και με την ευκαιρία αυτήν κατέθεσα γραπτή ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη, προκειμένου να μας ενημερώσει ποιες είναι οι προθέσεις του υφιστάμενου του οργανισμού που λέγεται Τρένοσε. Διότι πράγματι σε μία περίοδο που πραγματικά οι γειτονικές χώρες αναβαθμίζουν το σιδηρόδρομό τους, εμείς κινούμεθα στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή υποβαθμίζουμε τη σιδηροδρομική γραμμή. Όπως αναφέρει στην ερώτηση που κατέθεσε, τα δρομολόγια του Intercity εξυπηρετούσαν με μικρό κόστος τους κατοίκους του νομού, ώστε να κινηθούν κατά το μήκος του, ενώ πλέον θα πρέπει να εξυπηρετούνται μόνο με το τοπικό αργό τρένο. Περιμένουμε να μας απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός ποιες είναι οι προθέσεις τους. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως θα ήθελα να γνωστοποιήσω ότι το Intercity, αυτό δηλαδή που πάει να καταργηθεί, που συμμετέχει στη διαδικασία του δρομολογίου, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι πήγαινε μέχρι το Ορμένιο και σταμάτησε τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας έργων τα οποία γίνονταν στην απόσταση από τα Δίκαια μέχρι το Ορμένιο, δηλαδή περίπου στα 7 χιλιόμετρα. Ήδη
Αυτά τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και θα πρέπει η παρούσα κυβέρνηση και ο Υπουργός, ο αρμόδιος ο μεταφορών, να επαναφέρει το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολης Ορμενίου και αντιστρόφως από Ορμένιο προς την Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος Δημοσχάκης ζητά να μάθει τους λόγους διακοπής των δρομολογίων, καθώς επίσης να διερευνηθεί η προοπτική συζήτηση με τους θεσμικούς παράγοντες του τόπου με στόχο την από κοινού συμφωνία βιώσιμης λειτουργίας των δρομολογίων, αλλά και την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Δικαίων μέχρι και το Ορμένιο, η οποία όπως αναφέρει είναι ανύπαρκτη εδώ και χρόνια, απαξιώνοντας το βορειότερο κομμάτι του νομού, μολονότι όπως αναφέρει πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο εξυγχρονισμός του εκεί σιδηροδρομικού δικτύου. Τα τελευταία χωριά του γνωστού τριγώνου είναι σε απόσταση από τα δίκαια και δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι αυτών. Και γι' αυτό με την ευκαιρία αυτήν ζητούμε και την επαναφορά του κανονικού δρομολογίου. Και επίσης ζήτησε από τον Υπουργό, εκπρόσωπος του Υπουργείου ή εκπρόσωπος της εταιρείας, να συμμετάσχει σε μια διευρυμένη σύσκεψη προκειμένου να καθοριστούν τα δρομολόγια αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα να πραγματοποιούνται. Και επίσης ερωτώ τον Υπουργό, τα 45 εκατομμύρια τα οποία δίδονται από τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους σε ό,τι αφορά την κάλυψη των άγωνων γραμμών, αν σε αυτήν τη διαδικασία συμπεριλαμβάνεται και το σιδηροδρομικό δίκτυο και η εξυπηρέτηση των ευρητών μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Πάμε τώρα στο alexpoli.gr και στον καλό συνάδελφο Ανδρέα Χονδρό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα μιλήσουμε μάλλον σήμερα μαζί για δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, τα οποία και θα βρει ο κόσμος στο alexpoli.gr. Να ξεκινήσουμε όμως με το θέμα του τουρισμού και πώς αναμένεται η τουριστική περίοδος για τα δύο αεροδρόμια, της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλες, γιατί έχουν κάποιες διαφορές ότι έχει να κάνει με τις πτήσεις. Γεωργία, οι διαφορές από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μεγάλες, όχι απλά κάποιες. Μιας και στην Καβάλα, έτσι κάνοντας μια αναζήτηση ακόμα και τώρα στην καρδιά του χειμώνα, μπορεί κάποιος να βρει πολλές πτήσεις για το εξωτερικό, όπως για Λονδίνο, για Βερολίνο, για Μάντσεστερ και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές από μια εταιρεία βλέπουμε. Ξεκινούν από 35 ευρώ και φτάνουν μέχρι 50-60 ευρώ. Την ίδια στιγμή στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπως γνωρίζουμε, τέτοιες πτήσεις δεν έχουμε. Όχι μόνο το χειμώνα, ούτε το καλοκαίρι. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Σίγουρα δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Έτσι, η Καβάλα φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ανέδειξε το τουριστικό της προϊόν, αναπτύχθηκε πάνω στο κομμάτι αυτό και ανταμείβεται γι' αυτό από τις αεροπορικές εταιρείες. Εδώ νομίζω ότι ακόμα είμαστε στη συζήτηση για να λέμε τα αυτονόητα. Τουλάχιστον βλέποντας και κάποιες δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη και σχολιάζοντας το θέμα των πτήσεων, εκείνος παρουσίασε μια εικόνα η οποία σίγουρα δεν είναι αυτή που αναμένουμε εμείς για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, έχοντας και τη Σαμοθράκη εδώ πέρα, το μοναδικό νησί του Εύρου, το οποίο από ό,τι φαίνεται αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή βέβαια τις δικές του πληγές. Ωστόσο, δεν έχουμε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία που να μας δείχνουν ότι τουλάχιστον η τουριστική κίνηση στην περιοχή θα αυξηθεί μέσω του αεροδρομίου που έχει. Όχι, Γεωργία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Εμείς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επικεντρώνουμε στο να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία. Κάτι τέτοιο διαπιστώνω τουλάχιστον δημοσιογραφικά εγώ. Και δίνεις μια πολύ καλή πάσα αυτή τη στιγμή, Ανδρέα, για να πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τις αγορές ακινήτων από Τούρκους, ωστόσο, επισκέπτες της περιοχής, τουρίστες, και να μας δώσεις τι στοιχεία έχεις από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τις αγορές ακινήτων που κάνουν οι Τούρκοι στην περιοχή. Κοίταξε, ήρθαν κάποιες πληροφορίες τις τελευταίες μέρες από οικονομικούς παράγοντες της πόλης και επιχειρηματίες που γνωρίζουν καλά την αγορά, οι οποίοι μας μιλούν για μια ομάδα Τούρκων που έφεραν τις προηγούμενες ημέρες ένα τεράστιο ποσό, 1 εκατομμύριο ευρώ, για να το καταθέσουν σε ελληνική τράπεζα σε υποκατάστημα εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, όπως μας υπόθηκε, δεν έγινε αυτοδεκτό από την πρώτη τράπεζα που απευθύνθηκαν για κάποιους συγκεκριμένους τυπικούς λόγους. Τελικά μπήκαν τα χρήματα και σκοπεύουν να κινηθούν πάνω σε ένα επιχειρηματικό πλάνο δικό τους.
θα το δούμε αν εξελιχθεί το πλάνο αυτό. Κατά τα άλλα, οι πληροφορίες λένε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε και γενικότερα να αποδίδει εκείνο το ενδιαφέρον που παρατηρούσαμε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια που ψάχναν ακίνητα οι Τούρκοι. Φαίνεται ότι πλέον δεν ψάχνουν μόνο, αλλά αγοράζουν κιόλας. Ωστόσο, είχαμε και την έρευνα. Οικόπεδα. Είχαμε και την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου. Στο ρεπορτάζ αυτό το περιλαμβάνεις και πολύ σωστά κάνεις, όπου βλέπουμε ότι έρχονται Τούρκοι τουρίστες, προσελκύουμε Τούρκους τουρίστες, αλλά δεν αφήνουν πλέον χρήματα στην αγορά έτσι όπως περιμένουμε. Μάλλον επενδύουν στα ακίνητα, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ. Είναι το εξής παράδοξο. Οι Τούρκοι που υποθέτω ότι γνωρίζουν καλύτερα το κόσμο έρχεται εδώ κτλ. Μάλλον δεν διακρίνουν ότι αυτοί που μας ήρθαν φέτος, ας πούμε, ήταν πιο ασθενείς οικονομικά και δεν άφησαν τα χρήματα που αναμέναμε και σκοπεύουν να κάνουν επενδύσεις εδώ και να ανοίξουν, ξέρω εγώ, μονάδες ή κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Μου κάνει λίγο παράδοξο αυτό. Βέβαια. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό να επεκταθούν τόσο πολύ επιχειρηματικά εδώ, ούτε το βλέπω αρνητικά, ούτε θετικά. Προσπαθώ να βγάλω ένα συμπέρασμα εγώ. Υπάρχουν και τα νομικά κολλήματα που έχει τονίσει αρκετές φορές η πρόεδρος των κτηματών μεσητών Θράκης, ότι έχει να κάνει με τις αγορές ακινήτων, ιδίως από Τούρκους πολίτες. Ναι. Ωστόσο, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Φαίνεται, το οποίο. Γεωργία, ότι τα κολλήματα αυτά, όπως μπορούν να σε διαβεβαίωσουν και άνθρωποι της αγοράς, βρίσκουν τρόπους και τα ξεπερνούν. Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη θεματολογία. Μήνυμα ενότητας και αδελφοσύνης έστειλαν από την Αλεξανδρούπολη ο Μητροπολίτης Αρμενίων Ελλάδας και ο Αρμένος Πρέσβης. Οι δύο άνδρες συμμετείχαν στη θεία λειτουργία στο ναό του Ιωάννη Προδρόμου ανήμερα της εορτής, ενώ σε δηλώσεις του στην κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης, ο Πρέσβης εκδήλωσε την επιθυμία να ξαναέρθει στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκαν ο πρέσβης της Αρμενίας στην Ελλάδα και ο Μητροπολίτης των Ορθοδόξων Αρμενίας και συγκεκριμένα στο ναό του Αγίου Καραμπέτ, Ιωάννη του Προδρόμου, ανήμερα της εορτής του. Το ναό κατέκλυσε πλήθος πιστών, ενώ στη Θεία Λειτουργία, στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης και Γάμ Χατσεριάν, συμμετείχαν και ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος και της Νέας Δημοκρατίας Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης του Νομού και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Ο Αρμένιος Μητροπολίτης έστειλε μήνυμα ενότητας των δύο εκκλησιών, επισημένοντας τη σημασία της πίστης στη διαμόρφωση των ελληνοαρμενικών σχέσεων. Με ιδιαίτερη χαρά και αδελφική αγάπη σας χαιρετίζουμε την παρουσία σας μαζί μας σήμερα εδώ στο αυτό το καιρό ναό του Αγιάννη Προδρόμου. Παγκοσμίως σήμερα όλες οι εκκλησίες προσεύχονται για την ένωση των εκκλησιών. Κάθε χρονιά, 18 με 25 Ιανουαρίου, όλες οι εκκλησίες του κόσμου έρχονται κοντά, συναντιούνται και λέγεται αυτή η εβδομάδα, εβδομάδα προσευχής για την ένωση των εκκλησιών. Τώρα που είμαστε μαζί, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και μήνυμα προς τον κόσμο για την αδελφική σχέση και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Αρμένιος Πρέσβης μίλησε για τους δεσμούς φιλίας που δένουν τις δύο χώρες, διατυπώνοντας μάλιστα την επιθυμία να επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη, ώστε να μεριμνήσει για τις ανάγκες των αρμενικής καταγωγής κατοίκων. Ο Πρέσβης συνομίλησε με πολλούς πιστούς που προσήλθαν στον Ιερό Ναό, ενώ στο τέλος της δοξολογίας όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλαν από κοινού τον αρμενικό αλλά και τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Ես Ալեքսանդրոպոլեմ գտնվում, ոչ մեր հայրենակիցների հետ, որոնք ապրում են Ալեքսանդրոպոլում, նշենք մեր եկեղեցու. Βρίσκομαι στην Αλεξανδρόπολη για να γιορτάζω μαζί με τις συμπατριώτες μας η γιορτή της Εκκλησίας. Είμαι πολύ περήφανος που οι συμπολίτες και συμπατριώτες μας από την Αρμενία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρόπολη δουλεύουν και αγαπούν την πόλη όπως δεύτερη πατρίδα και το τιμάμαι εγώ και τιμάει όλη η κυβέρνηση της Αρμενίας γιατί παρευρίσκοντας εδώ πρώτη φορά
σαν πρέσβης, κατάλαβα με τους επισήμους και γενικά ότι τιμείτε την κοινότητα και τιμείτε την Εκκλησία και τους συμπολίτες που έχετε δίπλα σας. Με την Ένωση Ελληνικής και Αρμένικης Εκκλησίας, εγώ σαν πρέσβης θεωρώ ότι υπάρχει θρησκεία, υπάρχει χριστιανισμό και δεν διαχωρίζω ένα με τον άλλον και νομίζω ότι η Αρμενία με την Ελλάδα, γίνοντας πρώτη χριστιανή επίσημη η Αρμενία και η Ελλάδα είναι πρώτη χριστιανή, είμαστε αδέρφια εδώ και αιώνες, έχει σκοπό και οπωσδήποτε θα έρθει για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα να γνωρίζει με τις συμπατριώτες, να γνωρίζει τα προβλήματα και τα θέματα που έχουν και όσο μπορεί να τους βοηθήσει. Η ιατρική έρευνα και ο ρόλος της στην προαγωγή της επιστήμης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το τμήμα ιατρικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου πρωτοπορεί σε ζητήματα έρευνας, ενώ το 2017 επιστήμονες του νοσοκομείου έλαβαν 7 συνολικά διακρίσεις για το έργο τους. Επιστημονική ημερίδα με θέμα η ανατομία στην ιατρική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη. Στην ημερίδα που διοργάνωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Κλινική Χειρουργική Ανατομία του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, αναπτύχθηκαν κατά βάση οι κύριες αρχές αξιολόγησης, συγγραφής και δημοσιοποίησης ιατρικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι εισηγήσεις είναι από εκλεκτούς συναδέλφους του Πανεπιστημίου μας, ο της Ορθοπαιδικής ο κύριος Δρόσος και της καθηγήτρια υγιεινής η κυρία Νένα μιλούν για τα είδη της έρευνας, για τη μεθοδολογία της έρευνας, γενικά για τις αρχές της ιατρικής έρευνας και στη συνέχεια ο καθηγητής της πειραματικής χειρουργικής ο κύριος Υψηλάντης μιλά για τη συμβολή των πειραματοζώων, για τη βασική έρευνα για τους γιατρούς μας. Όλη η διαδικασία η ερευνητική στο ακριτικό μας πανεπιστήμιο είναι πραγματικά αξιόλογη και είναι πραγματικά αξιέπαινη και αυτό διότι γίνεται με πολύ λίγα μέσα και με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους συναδέλφους, από τους ακαδημαϊκούς μας δασκάλους μέσα στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και είναι ιδιαιτέρως αξιέπαινη σε σχέση και με άλλα πανεπιστήμια στη σημερινή έτσι λίγο δύσκολη συγκυρία που διατρέχει και το κράτος μας αυτή τη στιγμή. Καθηγητές της ιατρικής αλλά και επιστήμονες από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανέλησαν τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της ιατροβιολογικής έρευνας και του σχεδιασμού πειραματικού πρωτοκόλλου, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύντομη ιστορική αναδρομή σε δημοσιεύσεις που διαμόρφωσαν την ιατρική επιστήμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου έλαβε 7 παγκόσμιου και πανευρωπαϊκού χαρακτήρα διακρίσεις για το 2017, προάγοντας την ιατρική έρευνα και επιστήμη και δίνοντας άμεση λύση στα προβλήματα των ασθενών. Η ιατρική έρευνα είναι ανάγκη όλων των ιατρών από την αρχαιότητα έως σήμερα. Δηλαδή κάθε γιατρός που πραγματικά αγαπά την επιστήμη του, καταρχήν πρέπει να είναι και είναι πάντοτε πολύ παρατηρητικός και πολύ περίεργος με τους ασθενείς του για να μπορεί να τους βοηθά με τον καταλληλότερο τρόπο και βεβαίως αυτά τα αποτελέσματά του από αυτήν την περιέργεια που έχει σε σχέση με τους ασθενείς του και το πώς να τους βοηθήσει και το πώς να τους θεραπεύσει θέλει να την επικοινωνήσει, θέλει να την πει στους συναδέλφους του. Αυτή είναι με πολύ πολύ απλά λόγια όλη η διαδικασία της ιατρικής έρευνας. Θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να απαντήσουμε σε ερευνητικά ερωτήματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Αυτό όταν καταφέρουμε να το κάνουμε σύμφωνα φυσικά με σωστό τρόπο, με συστηματικό τρόπο, με ελεγχόμενο τρόπο, όταν μπορέσουμε και το καταφέρουμε, θέλουμε να το μοιραστούμε και με τους συναδέλφους μας. Θέλουμε να το ανακοινώσουμε σε ένα συνέδριο ή θέλουμε να το δημοσιεύσουμε σε ένα περιοδικό. Πάμε τώρα στο μέλος της Τοπικής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ, τον κύριο Σταμάτη Γκατζίδη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γκατζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Πεάδου. Λοιπόν, εκδώσατε ανακοίνωση για τα κομμένα δρομολόγια της Τρενοσέ στο βόρειο τμήμα του Εύρου. Ωστόσο, είναι μια διαφορετική ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση που τήρησαν οι τοπικοί φορείς, οι βουλευτές, αλλά και οι δήμαρχοι, σχετικά με το θέμα αυτό, με το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Ναι, εμείς θεωρούμε κροκοδίλια τα δάκρυα τοπικών βουλευτών και διάφορων άλλων παραγόντων των Δήμων, της Περιφέρειας, κροκοδίλια. Γιατί, να προηγουμένως άκουγα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, 10 περικοπές έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας, δρομολογίων επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και στην ίδια γραμμή συνεχίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα 4 δρομολόγια που απέμειναν ήταν 14. Έμειναν 4 και τα 4 ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει 2. Τώρα δεν είναι κροκοδίλια τα δάκρυά τους όταν στις σημαίες αυτών των κομμάτων είναι με κεφαλαία γράμματα ιδιωτικοποιήσεις τα πάντα και μετά κλαίμε για τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων. Εμείς, κυρία Πεάδου, θεωρούμε κρίσιμο ζήτημα αυτό, αυτή την περικοπή που έγινε. Γιατί με το τρένο στον Εύρο ταξιδεύουν τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Στρατιώτες, φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι. Και ενώ είχαμε το 2007 14 δρομολόγια, 12 επιβατικά και 2 εμπορικά, σήμερα έχουν μείνει μόνο 2. Οι περικοπές έγιναν και με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τη ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέμε τα δάκρυά τους είναι ψεύτικα και κροκοδίλια. Μηδενίζεται. Και καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα και να δυναμώσουμε τον αγώνα και να επανέλθουν τα δρομολόγια που κόπηκαν, αλλά και να αγωνιστούμε για έναν ενιαίο δημόσιο φορέα μεταφορών που θα πηγαίνει και στο τελευταίο χωριό το τρένο και στο Ορμένιο και όχι να βγαίνει η τρένο σε και να μας λέει είναι ασύμφορα τα δρομολόγια και τα κόβω και τι θα γίνουν οι άνθρωποι στο τρίγωνο. Κύριε Γκατζίδη, μηδενίζεται ωστόσο τις προσπάθειες που γίνονται έστω και τώρα για να ισχύσουν και πάλι αυτά τα δρομολόγια. Τις όποιες προσπάθειες από τους φορείς, από τους εκπροσώπους των πολιτών του Νομού Εύρου. Και θέλω να πω μια κουβέντα για αυτή την περίφημη σιδηροδρομική Εγνατία. Mm-hmm. Που θέλει, λέει, να ενώσει την Αλεξανδρούπολη με τον Μπουργάτς, τον Βάρνα, Ρούσε, Μολδαβίες κλπ. Αυτό δεν ήταν απέτηση, δεν ήταν αίτημα των Ευρυτών. Δεν λέγαμε αμάρε παιδιά πότε θα συνδεθούμε με το Ρούσε. Αυτό είναι απέτηση των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών λόμπι που θέλει ο λαός μας να ξοδέψει για να γίνει αυτή η σιδηροδρομική Εγνατία για να μπορούν να πηγαίνουν τα προϊόντα τους γρήγορα να εξορμήσουν σε νέες αγορές. Γι' αυτό λοιπόν μπροστά σε αυτό το πρόβλημα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί εμείς λέμε στους μαζικούς φορείς της περιοχής μας να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να κάνουν στην άκρη τα κλαψουρίσματα των βουλευτών και των διαφόρων παραγόντων και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να παρέμβει στην Τρενοσέ και άμεσα να επανέλθουν τα δρομολόγια και όχι μόνο αυτό, ο αγώνας για δημόσιο φορέα μεταφορών να δυναμώσει και να συνεχιστεί. Μάλιστα. Κύριε Γκατζίδη, θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ για τις επόμενες μέρες με τις όποιες εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Όραμα αποτυχίας τώρα χαρακτήρισε την εισήγηση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης σχετικά με τη χάραξη της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αλλάζουμε Τώρα, ο Νίκος Τζανίδης, τόνισε χαρακτηριστικά πως ο Δήμαρχος οφείλει να πει τι έκανε αυτά τα χρόνια και όχι ό,τι οραματίζεται να κάνει για τα επόμενα. Την Αλεξανδρούπολη του μέλλοντος παρουσίασε ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αλλάζουμε Τώρα να επισημαίνει πως το 2018 ο Δήμαρχος θα έπρεπε να κάνει απολογισμό για το τι έκανε μέχρι τώρα και όχι τι θέλει να κάνει τα επόμενα χρόνια. Εμείς ως παράταξη Αλλάζουμε Τώρα που κατεβήκαμε πρώτη φορά στις εκλογές το 2014 καταθέσαμε στο δημόσιο διάλογο εγγράφως κάποιες βασικές αρχές και αξίες βάσει τις οποίες θα κινηθούμε και οραματιζόμαστε το μέλλον αυτής της πόλης. Ο κύριος Δήμαρχος και η παράταξή του μας και όλο, όχι μόνο εμάς και όλη την πόλη είπε ότι κατέθεσε το πρόγραμμα του ήδη από το 2010 προεκλογικά και αυτό το πρόγραμμα καλείται να
ζητούσε από τον λαό το 2004 τη δυνατότητα να μπορέσει να το ολοκληρώσει. Αντί λοιπόν να έρχεται το 2018 ο Δήμαρχος να μας λέει για το πώς φαντάζεται ή το τι φαντάζεται την πόλη, καλό είναι να πάρει το πρόγραμμά του και να μας πει τι ακριβώς έχει λύσει από αυτά που είχε τάξει για την πόλη πριν 8 χρόνια. Ήδη βρίσκεται στο 8ο έτος της θητείας του και ακόμα δυστυχώς υπάρχουν χρόνια από προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την πόλη. Παράλληλα, ο κ. Τζανίδης τόνισε πως πρόκειται για ένα όραμα αποτυχημένο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, αναφέροντας έργα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Το όραμα το αυτό όμως μόνο ως ομολογία αποτυχίας θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, καθώς ήδη 8 χρόνια, έχουμε 2018 επαναλαμβάνω, τα προβλήματα εξακολουθούν να μένουν, όπως είναι το λύκειο των Φερών. Ακόμα δεν υπάρχουν λύκειοι για τα παιδιά. Όπως είναι το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης, όπως είναι ο περιφερειακός της Αλεξανδρούπολης, όπως είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα η περιοχή κάτω από το Φάρο δεν ανήκει στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα κάρο ακόμα, μια μεγάλη ακόμα πληθώρα προβλημάτων, τα οποία ταλανίζουν το πρόβλημα. Ούτε ακόμα και τα σκουπίδια μας έχουμε πλέον καταφέρει να διαχειριστούμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της παραλιακής κάτω από το Φάρο, ο κ. Τζανίδης επέμεινε στην πεποίθηση του πως ο Δήμος δεν μπορεί να σπαταλήσει, όπως είπε, τόσα εκατομμύρια για την ανάπλαση ενός σημείου που ουσιαστικά δεν του ανήκει. Για το συγκεκριμένο θέμα έχω εκφραστεί και ως παράταξη Αλλάζουμε Τώρα, έχω εκφραστεί και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήμουνα εγώ μαζί με τους δημοτικούς συναδέλφους, δημοτικούς συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το Αλλάζουμε Τώρα μαζί με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Οι μόνοι οι οποίοι καταψηφίσαμε αυτήν εδώ τη σύμβαση μίσθωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τον Όλα, ουσιαστικά με το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να μας δοθεί για 13 χρόνια η έκταση κάτω από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό είναι κυριότητα των πολιτών, των δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δεν ανήκει σε καμία ΑΕ, ανήκει στους δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και ειλικρινά προβληματίζομαι και έχω εκφράσει και τον προβληματισμό μου που εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης, ως δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα πάμε να ρίξουμε αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε μια ξένης ιδιοκτησίας έκταση. 48 διηγήματα, 48 ιστορίες της καθημερινότητας, με τόπο ή χωρίς, του χθες και του σήμερα, περιλαμβάνει το νέο βιβλίο της Ευρύτησας Μαρία Στολούδη, «Άλλη Κακόκκινα», που παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. 48 ιστορίες με τόπο ή χωρίς, του σήμερα και του χθες, εικόνες που άφησες ή προσπέρασες, αλλά και τις κουβαλάς μέσα σου, χαρακτήρες που ίσως είσαι εσύ ή πριν από εσένα ή γύρω σου, χαρακτήρες που τη ζωή τους άλλοι καθόρισαν, και εσύ και εγώ μέρος αυτού του σήμερα, ιστορίες σύντομες όπως οι εικόνες, σύντομες όπως η ζωή ανάμεσα σε ανάσες. Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο της Μαρίας Στολούδη, «Άλλη Κακόκκινα», που παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα βιβλίο με 48 διηγήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ίδια τη ζωή, το πάθος, τον έρωτα, το θάνατο, την ακύρωση, το όνειρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων, με την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τελειώνοντας ένα διήγημα της Μαρίας, κάθομαι στην κουμπαστή του διηγήματος και συλλογίζομαι. Δεν θέλω να περάσω αμέσως στο επόμενο, πριν το αφήσω να ηρεμήσει μέσα μου, να κατακαθίσει, να ακουστούν οι φωνές του, να με κατοικήσουν οι αντυχήσεις του, να αποκτήσουν φωνή οι ήρωές της, που αποκτούν βεβαίως και μάλιστα σπουδαία φωνή. Ο Ιούλιος είχε μπει για τα καλά, τόσο που όλοι αναζητούσαν παραλίες και σκιερές αυλές για να αντέξουν τη ζέστη. Τέλος του 50, χαμηλά τα σπίτια και η εγκύτητα των κτηρίων, βοηθούμενοι από τα ανοιχτά παράθυρα και τις πόρτες, απέκλειε την ιδιωτικότητα. Η Πέρσα ετοιμαζόταν για το γάμο μετά της Παναγίας, στις 17. Ο Μανώλης εδέησε τα Χριστούγεννα να συμφωνήσει. Είχαν ακουστεί, κυρίως αυτοί, η πόλη μικρή, αυτή μεγάλη, η σχέση πολυετής. Ο Μανώλης σιδηροδρομικός πήγαινε, ερχόταν με δικαιολογίες και δωράκια.
Η Μαρία Τολούδη ζει στην Αλεξανδρούπολη, όπου γεννήθηκε το 1953. Μετά το γυμνάσιο, παρακολούθησε μαθήματα ιστορίας τέχνης στην Οξφόρδη για 2 χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και έζησε για 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τέλος της δεκαετίας του 70, επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη με τον σύζυγό της και τις 2 κόρες τους και λίγα χρόνια αργότερα προσλήφθηκε ως δημόσιος υπάλληλος στην Ομαρχία Εύρου. Αρχικά εργάστηκε στον τομέα επιμόρφωσης ενηλίκων με θέματα στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, την διασυνοριακότητα, τη στήριξη μειονοτικών ομάδων, την προστασία των βιοτόπων του νομού και την αειφορία γενικότερα. Περίπου την ίδια περίοδο και για 2 με 3 χρόνια εμφανίστηκε σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο κρατικό ραδιόφωνο με θέμα της εκπομπής την τοπική παράδοση και την ισότητα των φύλων. Οι ήρωές μου είναι καθημερινοί. Δεν είναι βιωματικά, κατά μία έννοια όπως κάποιοι έχουν αναφερθεί. Μπορεί ένα μικρό βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ, ένα ποτήρι κρασί να σου οδηγήσει στην ιστορία αυτή που είναι πριν ή που είναι μετά. Θέλω ο αναγνώστης να ξαναγυρίσει σε αυτό που προσπερνάει. Γιατί αυτό μας δίνει τη συγκίνηση και αυτό δίνει και τη χαρά. Τα αφηγήματα και ποίηματά της, συχνά με χρήση τοπικής διαλέκτου από τον Εύρο, είναι συναισθηματικά με συμπυκνωμένη γραφή, με έμφαση που δημιουργείται από τις συχνές αλληλουχίες ρημάτων, ουσιαστικών ή επιθέτων και με ιδιαίτερο πάθος. Πράγματι, το πάθος και η αναζήτηση ψυχής σε έμβια ημί είναι βασικά στοιχεία της προσωπικής της φιλοσοφίας. Προσπαθώντας να σκεφτώ τι είναι αυτό που θα έλεγα για τα διηγήματα της Μαρίας Στολούδη. Αναρωτήθηκα αν μιλάμε για 48 ανθρώπινες ιστορίες ή για 48 ιστορίες ανθρώπων. Και ελπίζω ότι στο τέλος των λίγων πραγμάτων που θα προσπαθήσω να πω, να καταλήξουμε σε κάτι. Καταρχήν είναι σύντομες. Έχουμε πολύ σύντομες αφηγήσεις. Είναι ένας συνδυασμός λιτότητας και πυκνότητας και στη γλώσσα και στο περιεχόμενο. Μπορεί να περάσει από το ειδικό στο γενικό και μας δίνει μια συνολική αίσθηση της ζωής των ηρώων της. Και οι 2 λέξεις του τίτλου είναι δηλωτικές χρώματος. Επίσης, το γεγονός ότι στα διηγήματα που περιέχει το βιβλίο υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο της αλληγορίας. Και τρίτο, η συγγραφέας δεν φαίνεται να έχει αφήσει κάτι στην τύχη. Οι επιλογές, τόσο σε αφηγηματικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό, φαίνεται ότι έχουν τη λογική τους και υπαγορεύονται από κάποια σκέψη. Πάμε αμέσως τώρα στον συνάδελφο από το kavalaportal.gr, Τάσο Μαρκουλίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Λοιπόν, βλέπουμε και τις φωτογραφίες που τράβηξες εσύ με την στάση του λεωφορείου και να μας πεις τι έγινε ακριβώς. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχαμε ούκο λίγα τροχαία ατυχήματα μέσα στην Καβάλα αλλά και έξω από αυτήν λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος με την βροχή που είχαμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν γύρω στις 3.30 το μεσημέρι είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται στο κέντρο της Καβάλας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Γλίστρησε το αυτοκίνητο αυτό λόγω της ολισθηρότητας. Σκαθάνωσε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε στην κυριολεξία στο διάβολο μια ολόκληρη στάση λεωφορείου μπροστά από τον δημοτικό κήπο της Καβάλας. Νομίζω ότι και οι φωτογραφίες είναι ξεκάθαρες για την ζημιά που προκλήθηκε στη στάση αυτή. Και ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Ευτυχώς λέω δεν υπήρξαν θύματα. Ευτυχώς, ναι, ήταν η ώρα τέτοια, ήταν και η βροχή και δεν υπήρχε κόσμο πάνω στην στάση του λεωφορείου. Ιδάλλως θα είχαμε αρκετά προβλήματα, θα είχαμε σίγουρα τραυματίες. Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά μέσα σε ελάχιστους μήνες που έχουμε περιστατικό με τροχαίο ατύχημα και πέσιμο σε στάση λεωφορείου, καθώς πριν από περίπου 5 με 6 μήνες ένα αντίστοιχο τροχείο είχε γίνει στην ανατολική πλευρά της Καβάλας μπροστά από το λεγόμενο τεχνικό λύκειο
που λέμε εμείς, εκεί είχε γίνει το ακόμη πιο εξωπερίεργο, το ένα ολόκληρο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω στην φάση του λεωφορείου που θα σταματούσε. Οπότε ήταν κάτι έτσι εξωπερίεργο, πάλι και εκεί δεν είχαμε θύματα, ευτυχώς. Αυτά. Τάσο, να πάμε και σε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα που είχατε εκεί πέρα στην Καβάλα, για το οποίο ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Θα μπορούσε να είχε εκτεληθεί τραγωδία. Και μιλάμε για την περιοχή Παλιό Καβάλας και να μας πεις ακριβώς τι έγινε και εκεί πέρα. Κοίταξε, στο Παλιό είναι ένα σημείο συγκεκριμένο στο οποίο έχουν γίνει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα τους τελευταίους μήνες. Είναι ένα δύσκολο σημείο, είναι αμέσως μετά την έξοδο του Παλιού. Είναι ένα δύσκολο σημείο στο οποίο έχουν πολλές στροφές, κλειστές στροφές, είναι και στενός ο δρόμος, είναι δύσκολη η κυκλοφορία. Σήμερα λοιπόν, πάλι λόγω της ολισθηριότητας του δρόμου, ένα αυτοκίνητο με έναν τον οδηγό και τον γιο του έφυγε από τον δρόμο, καβάλισε το προστατευτικό του στιθέο και έπεσε, πήγε παραλίγο να πέσει στον γκρεμό, δηλαδή έπεσε πάνω σε κάποια πέφκα τα οποία το συγκράτησαν και σταμάτησε εκεί. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα, ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι το σημείο αυτό, επειδή ακριβώς έχουν γίνει πολλά τροχαία ατυχήματα, το στιθέο έχει στην κυριολεξία καταστραφεί. Έχουν γίνει εδώ και κάποιο διάστημα προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή Καβάλας να ανατεθεί σε εργολάβο η επισκευή του στιθέου αυτού. Ωστόσο, λόγω της τελευταίας εγκυκλίου που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, μια από τις πολλές εγκυκλίους, σύμφωνα με την οποία οι απευθείας αναθέσεις για τεχνικά έργα αξίας ως και 20.000 ευρώ απαγορεύονται και πρέπει όλα να γίνονται μέσω κλήρωσης, δημόσιας κλήρωσης από όλους με τη συμμετοχή όλων των εργολάβων τεχνικών που απασχολούνται στον Δήμο Καβάλας, το έχει πάει πάρα πολύ πίσω την διαδικασία και είναι κατανοητό ότι έχει προκαλέσει και την δυσαρέσκεια του Δήμου Καβάλας, αλλά φυσικά και τη δυσαρέσκεια των ίδιων των οδηγών, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει, και πολύ λογικό άλλωστε να μην τους ενδιαφέρει, αν τυχόν υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν γραφειοκρατίες κτλ. Θέλουν τον δρόμο επισκευασμένο. Και μέχρι τότε προσοχή, Τάσο, μόνο αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς προς τους οδηγούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία. Πρόσκληση για συμμετοχή στην καρναβαλική παρέλαση της Αλεξανδρούπολης στις 17 Φεβρουαρίου απευθύνει ο εντεταλμένος σε θέματα πολιτισμού του Δήμου Στέλιος Βραχιόλογλου. Η πρώτη συνάντηση με ενδιαφερόμενους φορείς, συλλόγους, μαθητές και ιδιώτες θα γίνει αύριο Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου. Και αφού ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη περίοδος, φέτος αρκετά σύντομα φτάνει η Αποκριάτικη, με το Δήμο Αλεξανδρούπολης να ξεκινά την προετοιμασία προκειμένου η πόλη να ντυθεί στα χρώματα της Αποκριάς. Στις 17 Φεβρουαρίου θα διοργανωθεί και φέτος η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Αποκριάτικη παρέλαση 2018. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι έτοιμος πάλι να γεμίσει με χρώμα, με διάθεση, με χαμόγελο τους δρόμους της πόλης μας. Στις 17 Φεβρουαρίου φέτος, τόσο κοντά με τα Χριστούγεννα, είναι όλα τόσο σύντομα φέτος. Όμως είμαστε έτοιμοι και αυτή τη χρονιά να μοιράσουμε χαμόγελο, να περάσουμε τη γιορτινή διάθεση των Αποκριών σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την δυνατότητα στις 17 Φεβρουαρίου να απολαύσουμε τους μικρούς μας μεγάλους καρναβαλιστές, δίνοντας μια διαφορετική ατμόσφαιρα στην πόλη μας εκείνη τη μέρα. Από το Δήμο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν και φέτος στην Αποκριάτικη παρέλαση, να παρευρεθούν σε μια πρώτη συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση απευθύνεται σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, πολιτιστικούς συλλόγους, σχολές χορού, αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές ομάδες, κοινωνικές δομές, φοιτητές και σε οποιονδήποτε θέλει να συμμετάσχει στην Αποκριάτικη παρέλαση. Έτσι λοιπόν προσκαλώ όλους τους ενδιαφερόμενους, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων από όλα τα σχολεία, από όλες τις σχολές χορού, από όλα τα τμήματα των πανεπιστημίων, από οποιαδήποτε γωνιά αυτής της πόλης, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στην καρναβαλική παρέλαση μπορούν αυτή τη Δευτέρα στις 22
22 του μήνα, στις 5.30 ώρα το απόγευμα, να έρθουν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να συντονιστούμε, να αρχίσουμε να οργανώνουμε πάρα πολύ καλά την παρέλαση και να σας αποκαλύψουμε την επόμενη εβδομάδα και τις μικρές εκπλήξεις που έχουμε για φέτος. Έτσι λοιπόν, επαναλάβω, τη Δευτέρα αυτή, στις 5.30 ώρα, 22 του μήνα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην καρναβαλική παρέλαση πρέπει να είναι εδώ. Και σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι είμαστε πέρσι. Είναι μια παρέλαση η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός. Όλος ο κόσμος, τα μικρά παιδιά την περιμένουν και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να την προετοιμάσουμε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Με νέους στόχους αλλά και τη διατύπωση παλαιών ετοιμάτων τους προς τη Δημοτική Αρχή, έκοψαν την πίτα τους στα μέλη του Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου στοχεύει, όπως δήλωσε, να διεκδικήσει την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης της περιοχής, στοχεύοντας τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μέλη και φίλοι του Συλλόγου συγκεντρώθηκαν για να καλωσορίσουν το νέο έτος στα γραφεία τους, αλλά και για να προγραμματίσουν τις δράσεις τους για φέτος. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε από τους πρώτους κατοίκους που έφτασαν στον οικισμό από τον Πόντο, με στόχο τη συνέχιση των παραδόσεων και των εθήμων του. Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, όλοι οι σύλλογοι, έτσι και ο δικός μας σύλλογος της Παλαγίας, πραγματοποιεί την γενική συνέλευση, την ετήσια, και την κοπή της πίτας για το καλό της χρονιάς. Στη γενική συνέλευση καλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου να έρθουν να παρευρεθούν. Γίνεται απολογισμός διοικητικός και οικονομικός. Συζητούνται διάφορα θέματα και κλείνεται η συζήτηση με τυχόν υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω ανάλυση και υποβολή ενδεχομένως ετοιμάτων προς τη Δημοτική Αρχή. Κάθε χρόνο ο σύλλογος κάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορα χορευτικά σχήματα, όπως είναι τα ποντιακά, όπως είναι τα παραδοσιακά. Κάνουμε κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα τα κούλουμα. Κάνουμε μια ημέρα πορείας, γιορτή πορείας, την 7 Απριλίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας. Συμμετέχουμε στη γιορτή κρασιού του Δήμου εδώ στην πόλη μας. Κάνουμε το πανηγύρι στο χωριό εδώ στις 26 Ιουλίου, 26 και 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελήμωνα. Στόχος της δημιουργίας του συλλόγου αποτελεί και η αναβάθμιση της περιοχής, καθώς και η επίλυση προβλημάτων των κατοίκων που διαμένουν σε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον οποίο κατέθεσε σειρά ετοιμάτων, όπως η δημιουργία ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, αιτήματα τα οποία, αν και είναι γνωστά, δεν γίνονται βήματα για την ικανοποίησή τους, όπως επισήμανε ο Παύλος Στεφανίδης. Όσον αφορά τα διάφορα αιτήματα, θέματα που θα συζητηθούν, αφορούν όλο το χωριό, γενικότερα τους κατοίκους. Τα έχουμε θέσει επανειλημμένα από το 2012, είναι μερικά που τρέχουν προς τη Δημοτική Αρχή και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Ένα θέμα είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα χώρο για να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ένα χώρο αθλητικό. Υπάρχει φυσικά το γήπεδο του χωριού, αλλά είναι η ομάδα, ο ποντιακός εκεί. Εμείς θέλουμε ένα μικρότερο χώρο να παίζουν τα παιδιά κάθε μέρα, γιατί έρχονται, παίζουν μπροστά στο σύλλογο και με αποτέλεσμα να έχουν χαλάσει ο σύλλογος, να έχουν σπάσει τα παράθυρα, τα κεραμίδια, που είναι ένα άλλο σοβαρό έργο, η επισκευή του κτηρίου του συλλόγου, το οποίο απαιτεί μεγάλη ποσότητα χρημάτων, το οποίο είναι δύσκολο. Είναι δρόμοι που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν, από το Δήμαρχο την υπόσχεση, γιατί έχουμε κάνει 2-3 συναντήσεις με το Δήμαρχο. Το Σεπτέμβριο ήταν η τελευταία που κάναμε συνάντηση με το Δήμαρχο στο γραφείο του. Είχαμε λάβει την υπόσχεση ότι ορισμένα θα είχαν λυθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου, δεν λύθηκαν. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά στο deltatv.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.